Καλή χρονιά λοιπόν και καλησπέρα από, από το γήπεδο της 10. Έχουμε αγώνα σήμερα, Orlando Tragic εναντίον The Hoopers. Με την πρώτη κατοχή να είναι για τους Hoopers. Καραγιαννιώτης έκανε το turnover, Σκυρίδης μάζεψε. Μπάλα είναι στην Θεμιστοκλέου. Σπυρίδης στο Βοζινίδη μπάλα. Σπυρίδης στο Βοζινίδη πάσα και επιθετικό φάουλ από τον Βοζινίδη. Καραγιαννιώτης κατεβάζει την μπάλα για την πρώτη και δεύτερη μάλλον επίθεση των Hoopers. Θεοδουλίδης, η μπάλα βγαίνει από τα χέρια του Θεοδουλίδη. Σε καμία από τις δύο ομάδες να βρει το στόχο. Να βάλει κάποιο καλάθι στις πρώτες δύο επιθέσεις. Για να δούμε τώρα αν ο Σπυρίδης θα μπορέσει να κάνει κάτι με το ταμπλό. Έξω η μπάλα. Στον καφέ ο οποίος μαζεύει. Και τώρα έχουν διασμός και φάουλ πάνω στον Σταματάκι. Πρώτη βολή του Σταματάκη. Δεν καταφέρνει να ευστοχίσει ο γκάρντ των The Hoopers. Ωστόσο ευστοχεί στη δεύτερη. Έχουμε σκορ πλέον 0-1. Παίρνουν Hoopers τώρα το τρίποντο του Βοζινίδη. Στο σίδερο η μπάλα, επιθετικό rebound του Σπυρίδη. Σπυρίδης ο οποίος βλέπει το Βοζινίδη. Βοζινίδης για άστοχο από τον Κόιου. Τώρα πάλι με τον Σαματάκη. Σαματάκης ο οποίος είδε πάρα πολύ όμορφα τον Καραγιαννιώτη. Να κάνει το 3-0 στον αγώνα. Σπυρίδη στο Θεμιστοκλέου, στο Μιστοκλέου, στο σκέφτεται. Στο δεύτερο χρόνο ήθελε να δει τον Σπυρίδη. Ήθελε να τον πετύχει την κίνηση του Σπυρίδη. Ο Σπυρίδης ωστόσο δεν έκανε ποτέ την κίνηση. Γεια σου. Και το out είναι χαμηλά για τους Orlando Tragic. Μιστοκλέους στον Κόιου. Στη λήξη του χρόνου έρμπολο από τον Αδέμι. Εξαιρετική πάσα από τον Καραγιαννιώτη στον Θεοδουλίδη. Η μπάλα δεν πέρασε ποτέ όμως. Βασικά πέρασε και από τα χέρια του ίδιου. Σπυρίδης, Μιστοκλέους, Αδέμις. Αδέμις ήθελε να δώσει την μπάλα στον Βοζινίδη. Το deflection από τον Θεοδουλίδη. Μιστοκλέους βρίσκει κουτσά στραβά τον Σπυρίδη. Σπυρίδης στο τρίποντο πήγε να εκβιάσει το φάουλ. Ας πούμε ότι δεν έπιασε τόπο η προσπάθεια του Σπυρίδη. Θεοδουλίδη στο τρίποντο, άστοχο από τον Καραγιαννιώτη. Η μπάλα είναι στα χέρια του Μιστοκλέου.
Δέμης, βλέπει το Σπυρίδη, Σπυρίδη στον Κόιου, Κόιου από μέσα ευστοχή και έχουμε τους πρώτους δύο πόντους για την ομάδα των Orlando Tragic. Σε ένα κλασικό μάτς για το μπασκετάκι. Από τους Coopers. Σπυρίδης. Στο θεμιστοκλέου συμπάλα. Βλέπει τον Αδέμι, ο οποίος Αδέμις είναι μόνος στο τρίποντο. Ας δούμε κάνει ένα σουτ το οποίο μπορούν να χαρακτηρίσουν και ως μη καλό. Η μπάλα πάει στον καφέ, ο καφές όμως τη χάνει μέσα από τα χέρια του, μάλλον μέσα από τα πόδια του, γιατί ακούμπησε το πόδι και βγήκε εκτός. Πλέους, βλέπει τον Αδέμι, Αδέμις από μέση απόσταση, μπάλα στο σίδερο. Πάλι η μπάλα βγαίνει έξω από τα χέρια του καφέ. Με 14 δευτερόλεπτα είναι στην διάθεση των Orlando Tragic, καθώς ανανεώθηκε η επίθεση, την μπάλα χτύπησε στο σίδερο. Είναι στο κλέους, προσπίσει τον drive, το σύντομο σπάσιμο μέσης, μαζεύει ο Αποστόλου. Και το καλάθι σε έναν ακόμα εκουδιασμό από το Σταματάκι. Σταματάκι ο οποίος φαίνεται να έχει διάθεση να τρέξει σήμερα, να ανεβάζει το tempo. Να πάει για... την έξτρα επίθεση. Και φανταστικό lay-up από το Θεοδουλίδη. Είχε δύο παίκτες στον Orlando Tragic πάνω του. Γενικότερα βλέπουμε ένα πιο γρήγορο tempo να προσπαθούν να επιβάλλουν οι Coopers. Το Orlando πάει πολύ σε set επίθεση. Άλλη μία, άλλος ένας ενδιασμός για τον Σταματάκι, ο οποίος κάθεται στο όριο του offside, αν μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Πρέπει να βρουν κάποια λύση σε αυτό η Orlando Tragic. Το κόψιμο τώρα στο Βοζνίδη από τον καφέ και φάουλ, το οποίο το κάνει ο Αποστόλου πάνω στον Σπυρίδη, στέλνοντάς τον στη γραμμή των βολών. Και μπάλα, ο οποίος μαρκάρεται στενά από τον Θεοδουλίδη. Τα βήματα από τον Καραγιαννιώτη, ήθελε να δει τον καφέ κάτω από το καλάθι. Στους η μπάλα βγαίνει από παίχτη τον Orlando Tragic. Καφέ στο out τώρα. Βλέπει αυτός σε αντίθεση από κάτω τον Καραγιαννιώτη, ο οποίος εστοχεί. Μαζεύει τελικά το επιθετικό rebound ο Βοζινίδης. Στο κλέους, το συγκεκριμένο από το Βοζινίδη, πάει αντίθετα στο πιτ. Ήθελε να βρει τον ψηλό του στο ρολ. Σταματάκης. Βάλα στον Αποστόλου μέσα, Αποστόλου. Αστοχή, μαζεύει ο Βοζινίδης στο αμυντικό rebound, συγγνώμη. Σπυρίδης, βλέπει τον Κόιου. Κάνει τον drive Σπυρίδης, θα δει τον Κόιου. Βήματα από τον Λάρι, όπως τον χαρακτηρίζουν
Οι συμπαίκτες του αλλά και η φανέλα του. Λάζαρος Κόιου. Βλέπει τον καφέ, καφέ στο σταματάκι, σταματάκι. Στη γωνία τώρα ο Θεοδουλίδης για ένα τρίποντο άτυπο, η μπάλα χτυπάει στο σίδερο, ο Καραγεννιώτης μαζεύει. Βλέπει τον Αποστόλου. Παραλίγο να πάρουν και δεύτερο επιθετικό rebound οι Hoopers. Ο Θεοδουλίδης κυνηγάει το τον Σοκλέου. Γιαμούκης τώρα, τρίποντο μέσα από το Γιαμούκη. Εύστοχο το τρίποντο, 7-9. Το σκορ για τις δύο ομάδες με 2-24 αναπομένουν. Για το reverse καλάθι ο Δουλίδης, ωστόσο η προσπάθειά του δεν απέδωσε καρπούς. Στη γωνία ο Γιαμούκης. Βλέπει το Βοζινίδη, ο Βοζινίδης κάνει την τρίπλα, σηκώνεται πάνω σε τρεις, ζητάει το φάουλ. Άλλος ένας ευνηδιασμός για τον Σταματάκη. Και άλλο ένα κερδισμένο φάουλ, το οποίο θα το στείλει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Σταματάκης ο οποίος έχει δώσει πολλούς πόντους και έχει φορτώσει και με φάουλ τους, τους παίκτες των Ορλάντο. Άστοχη η πρώτη airball. Για να δούμε αν θα έχει και η δεύτερη βολή την ίδια τύχη. Άστοχη και η δεύτερη, μαζεύει ο Βοζινίδης. Σπυρίδης. Και έχουμε φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Το οποίο κερδίζει ο Βοζινίδης. Μέσα μπαίνει ο Λόλας, έξω βγαίνει ο Σταματάκης για τους Hoopers. Πρώτη βολή του Βοζινίδη. Το σκορ, 1-37. Το κλέψιμο τώρα από τον Γιαμούκη. Πάσα λόμπα, δεν περνάει στο Βοζινίδη. Μάλλον περνάει. Με χίλια ζόρια. Στο Κλέους βλέπει τον τρέιλερ Βερζίδογλου, ο οποίος θα κάνει τα βήματα. Πίεση τώρα από τον Στο Κλέους. Αλλά καταλήγει στα χέρια του Χατζημακαλέλη. Το καλάθι από τον Καραγκινιώτη. Ξένει στο Κλέους. Βοζινίδης για τρεις, τα μπλο και μέσα από τον Βοζινίδη, ο οποίος με αυτό το τρίποντο του ισοφαρίζει το παιχνίδι. Είμαστε στα 48 δευτερόλεπτα από την εκπνοή της πρώτης περίοδου και έχουμε ένα ακόμα κλέψιμο από τον Βοζινίδη. Κλέψιμο από τον Βοζινίδη και φάουλ από τον Σταματάκη.
Χαλέλη. Χαλέλη. Καλάθι λοιπόν για την ομάδα των Ράτζεκ. Όχι, το φάουλ, συγγνώμη, από τον Καραγιαννιώτη. Κερδίζει μάλλον ο Καραγιαννιώτης. Και φάουλ από τον Θέμη στο Κλέους στο επιθετικό rebound το οποίο κέρδισε ο Χαλέλκης. Yeah. 13-12 το σκορ, 2 βολές για τους Hoopers, 12,8 απομένουν. Άστοιχη η πρώτη. Και η δεύτερη, 0-2. Βάλα είναι για το Στράτζικ. Στο Κλέους. Στο Βοζινίδη. Βοζινίδη στην προσπίση, το σουτ. Άστοχο. Και έχουμε λήξει λοιπόν της πρώτης περίοδου. Για 3-12 το σκορ. Βλέπουμε ένα μάτι το οποίο είναι κοντά στο σκορ. Είχε αρκετά φάουλ, είχε κάποιες μικρές εντάσεις. Μέχρι στιγμής οι παίκτες που ξεχωρίζουν είναι ο Σταματάκης σίγουρα από την μεριά των Hoopers. Από τη μεριά των Ορλάντο είναι ο Βοζινίδης. Περισσότερα από αυτό όμως θα δούμε σε λίγο με τη δεύτερη εκ των τεσσάρων να ξεκινάει και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν από το γήπεδο της 10 με την πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου να είναι για τους Orlando Tragic. Zero glue και ρυθμίζει το foul. 8 δευτερόλεπτα μόλις χρειάστηκαν για να εκδηλωθεί το πρώτο φάουλ. Δεύτερη βολή, εύκολη. Τώρα Καραγιαννιώτης το τρίποντο έρμπολ από τον Λόλα. Θεμιστοκλέους. Γιαμούκης βλέπει τον Γκόιου. Για τρεις ο Βεζίρογλου. Μπάλα βρίσκει μόνο στο ταμπλό. Καραγιαννιώτης θα πάρει το σκριν. Καγρίδη. Μπάλα καταλήγει στα χέρια του Θεμιστοκλέους. Αυτά και με κοινά. Μετά την άστοχη προσπάθεια των Hoopers. Το τρίποντο από το Γιαμούκι. Άστοχο. Κάτι Βαγκαλέλης. Μέσα πάνω, μέσα.
της, πάνω στο Βετζίρογλου. Εύστοχη προσπάθεια του Καραγιαννιώτη. Γιαμούκης την περνάει μέσα στο Βετζίρογλου. Βετζίρογλου κερδίζει το φάουλ. Βετζίρογλου, ο οποίος φαίνεται λίγο νευριασμένος σήμερα. Ενδεχομένως με την έως τώρα εμφάνιση της ομάδας του, παρότι το σκορ είναι ισόπαλο, ίσως περίμενε κάτι παραπάνω. Ασυνοησία τώρα του Κόιου με τον Βετζίρογλου. Βετζίρογλου πήγε να κάνει την κίνηση. Ο Κόιου ήθελε να του δώσει, να του δώσει την μπάλα στην περιφέρεια, ουσιαστικά. Κερδίζει το φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές από τον Κόιου, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πρώτη. Βετζίρογλου, περάσει την μπάλα στον Κόιου, αλλά δεν πέρασε ποτέ. Τώρα με μια προσπάθεια από τον Θεμιστοκλέους, άσχητη. Ο Βετζίρογλου. Κόιου. Άστοχο το τρίποντο από τον Αδέμι. Το σούτ από μέση απόσταση στο σίδερο. Στέλνει την μπάλα ο Λόλας. Γιαμούκης πάλι μέσα στο Βετζίρογλου. Κόιου θα σηκωθεί ο Κόιου, η μπάλα στο σίδερο. Γιαμούκης πήγε να παλέψει για το rebound. Μπα, δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι, μπάλα φεύγει από τα χέρια του ίδιου. Το οργανωτή. Άλλη μια συνοησία μεταξύ Γιαγρίδη και, αν δεν κάνω λάθος, του Καραγιαννιώτης πρέπει να ήταν. Γιαμούκης, πάνω το μικρός Κρυστάλλας. Μικρός λόγω ηλικίας, προφανώς είναι ο πιο μικρός στο παρκέ. Ο νέος. Για να δούμε αν ο... Πήγα να πω ότι για να δούμε αν θα έχει κάποια επίδραση στην νεότητα. Γιαμούκης για τρεις, μέσα από το Γιαμούκη, 17-15 το σκορ για τις δύο ομάδες. Καλάθι από τον Γιαγρίδη, ακριβώς την επόμενη επίθεση μετά το τρίποντο του Γιαμούκη, 17 όλα. Πάμε στη γωνία. Συνεργασία Κόιου και Γιαμούκη, μπάλα είναι στο Θεμιστοκλέους, ο οποίος βλέπει τον ψηλό του. Γιαμούκης τώρα εκτός ισορροπίας, η μπάλα χτυπάει στο σίδερο, rebound από τον Καραγιαννιώτη. Ο
Γιαγρίδης, πάρα πολύ ωραία η πάσα και συνεργασία με τον Καραγεννιώτη. Καραγεννιώτης που μπόρεσε να βγάλει το συμπέκτη του Ολομόναχο κατά το καλάθι. Στο Κλέους, παίρνει τα βήματα, η μπάλα στο σίδερο. Καραγεννιώτης, πάνω στον Αλβέρδη. Και φάουλ πάνω στον Κρυστάλλα τώρα από τον Θεμιστοκλέους πάνω στη διεκδίκηση της μπάλας. Έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Και εκτός από αλλαγές έχουμε και time out. 17-19 το σκορ, 4-20 επομένων. Και επιστρέφουμε σε λίγο με το υπόλοιπο. Επιστροφή λοιπόν μετά το time out. Οι δύο ομάδες μπόρεσαν να συζητήσουν λίγο τι πήγε λάθος και τι κάνανε σωστά στα πρώτα 16,5 λεπτά του μάτς. 15,5. Γιαμούτης τώρα στην κατοχή της μπάλας. Θα δει τον Σπυρίδη. Σπυρίδης επιστρέφει στον ίδιο, κάνουν το 1-2. Σε ζώνη αμήνονται οι Hoopers από ό,τι φαίνεται. Ο Ζινίδης, ένα τρίποντο στην εκπνοή, άστοχο το τρίποντο, πολύ άστοχο το τρίποντο. Γιαγρίδης, σηκώθηκε πάρα πολύ έξυπνα πάνω στον Δεζίρογλου. Προσπάθειά του όμως παραμένει άστοχη. Σπυρίδης, το σκέφτεται. Δεζίρογλου για δύο. Τώρα πάνω στον εφηβιασμό. Μπάλα βγαίνει έξω από τα χέρια του Κρυστάλλα. Γενικότερα υπάρχει μια διάθεση στην ομάδα των Hoopers να τρέξουν το παιχνίδι, να ανεβάσουν το τέμπο, να κουράσουν τους αντιπάλους τους επίσης. Την επίθεση των Hoopers. Παίρνει και το τρίποντο, το βάζει και το τρίποντο. Παρότι δεν ήθελε να το σουτάρει και φαίνεται και φάνηκε ότι δεν ήθελε, όπως το είδε ότι δεν βγαίνει το σύστημα το οποίο πήγε να κανώσει. Και τώρα έχουμε φάουλ από τον Καραγιαννιώτη πάνω στον Βοτζινίδη. Thank you.
Βασιλίδης τώρα. Άστοχο το σούτ από τον Αδέμι. Και τρομερή πάσα από τον Σπυρίδη στο Βοζινίδη. Σπυρίδης ο οποίος κατάφερε να κλέψει την μπάλα. Σταματάκης, στο Γιαγρίδη, Γιαγρίδης, στο rebound του Σπυρίδης. Θεοδουλίδης τώρα. Drive από τον Αποστόλου. Μάχη για Γρίβη και Μοζινίδη για το rebound. Γιαμούκης σκέφτεται τις επιλογές του, βλέπει το Βοζινίδη, δύο πάνω στο Βοζινίδη, μπάλα πίσω στο Γιαμούκη. Σταναβαίνει μπάλα, γίνεται το turnover. Δεν κατάφερε αυτή τη φορά ο Σταματάκης να εκμεταλλευτεί τη μακρινή παλιά που το έπαιξαν στις παίκτες του. Προφανώς δεν γίνεται κάθε μακρινή παλιά να βγαίνει στην ομάδα. Όσο καλή κι αν είναι, όσο καλός κι αν είναι ο παίκτης που την παραλάβει, είναι μια πάσα μεγάλου ρίσκου. Καραγιαννιώτης, βάζει στο ταμπλό. Ο Ζήνης, ο οποίος είναι εμφανώς νευριασμένος, θεωρεί ότι στη λήξη. Έρε πολύ μπάλα. Εδώ πέρα βλέπουμε τον μπάγκο των Orlando Tragic και συγκεκριμένα τον Βοζινίδη, ο οποίος διανύει έναν πολύ καλό αγώνα. Ωστόσο έχει κάποια νεύρα ενδεχομένως για κάποια σφύριγματα που δεν του δόθηκαν. 21-22 το σκορ στο ημίχρονο. Με το μάτς να κρίνεται στις λεπτομέρειες μέχρι στιγμής. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ έχει τουαλέτα, εντάξει. Επιστροφή λοιπόν με το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα να εκτελήσεται στα μάτια μας. Βήματα από τον καφέ. Στην πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου. Γιαμούκης, το σκέφτεται. Βλέπει το Θεμιστοκλέους, Θεμιστοκλέους στο Σπυρίδη, Σπυρίδης στο Βοζινίδη, Βοζινίδης βάλω στο σίδερο. Σταματάκης τώρα. Άστοιχη προσπάθειά του άλλη μια φορά από Σταματάκης, προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Οριακά σαν center forward παίζει ο Σταματάκης σήμερα. Φάουλ. Το καλάθι δεν μετράει. Πάνω στο Βοζινίδη. Rebound από το Θεοδουλίδη. Τώρα σηκώνεται ο Καφός, άμα δεν κάνω κάποιο... συγγνώμη, είναι ο Αποστόλου. Και θα γίνεται ένα σκληρό, αν μη τι άλλο, φάουλ.
πάνω στην προσπάθεια, στέλνοντάς τον στη γραμμή των βολών. Σταματάκης, άλλη μία φορά στον ευθυγιασμό, άλλη μία φορά καλάθι από το Σταματάκη. Βούτυρος του ψωμί του. Οι ευθυγιασμοί. Έτσι όπως φαίνεται το πράγμα. Διαμούκης. Πάρει το σκρίν από τον κόλλο. Ωστόσο θα το κλέψει την μπάλα ο Καραγιαννιώτης. Βλέπει τον Σταματάκη, τον Θεοδουλίδη ο Σταματάκης. Μπάλα ο δεύτερος. Γιαμούκης κλέβει την μπάλα, πετάει την λόμπα στον Βελινίδη. Βεσμίδης δεν πηγαίνει. Εμφανώς κυρασμένος ο Βεσμίδης. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει χτυπήσει. Παρατήρηση και στις δύο ομάδες. Για τους Χούπερ. Τραβάει μη πέτσι. Σε πως είναι ο δεκαρικάκι να λες καλό για μένα. Αφήσου και το νούμερο, είναι δεκαρικάκι. Αν παίξεις καλά το κάνω και τζάμπα. Να με φωνάζεις και τι γίνεται στα μάτια. Καφέ στο Θεοδουλίδη μπάλα. Κλέβεις τώρα, στο Γιαμπούκι. Δέμις. Πολύ καλή συνεργασία, κόβει και σπυρίδες, σπυρίδες δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Καφές. Καραγιαννιώτης τώρα θα πάρει το σκρίνο από τον καφέ, θα σκεφτεί την πάσα. Δίνει στο Θεοδουλίδη, Θεοδουλίδης για τρεις άστρες, μαζεύει Σκυρίδης. 21-24 το σκορ με 6-40 αναπομένουν. Ένα τρίποντο από τον Γιαμούκι, άστοχο, Αδέμης, δεύτερη προσπάθεια, μέσα η μπάλα.
σαφές τώρα στο out για τους Coopers. Αλλά μια έξω από τα χέρια του Γιαμούκη στην διεκδίκηση. Γιαμούκης θα βγει νικητής από την μάχη του με τον Παραγενιώτη. Ρεζίρογλου στο Κλέους, Ρεζίρογλου από μέση απόσταση. Ας πομάζει ο καφές, την μπάλα τώρα είναι στο Καραγιανιώτη. Καραγιανιώτης λέει το συμπέχτη του. Κλέους σαν να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, ναι, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού από ό,τι καταλαβαίνω στον Αστράγαλο, με τον τρόπο που έπιανε πριν και με τον τρόπο που πατούσε τώρα το πόδι του. Γιαμούκης τώρα στο out. Βλέπει πάρα πολύ ωραία το Βοζινίδη ο Σπυρίδης. Πολύ ωραία πάσα. Ο Βοζινίδης σηκώθηκε δυναμικά για να βάλει το καλάθι. Ένα από τα highlights ενδεχομένως του αγώνα. Μαζεύει ο Σπυρίδης. Ο οποίος πριν τον αγώνα μίλησε στην κάμερα του Μπασκετάκη. Μίλησε στις δηλώσεις του για την αγωνιστική ετοιμότητα των δύο ομάδων, για τις ελλείψεις που έχουν και οι δύο, αλλά και για την αγάπη που έχουν για το φαγητό οι Orlando Tragic. Από τον Γκόιου, βλέπει το Γιαμούκη ελεύθερο, Γιαμούκης για τρεις. Του σύνδερο η μπάλα, Καραγιανιώτη μαζεύει. Στη γωνία, άστοχο το σου. Ζήρο γλου. Θα είναι ιδιακά πάνω στην κάμερα. Ξέρετε. Πιο μπροστά για την κάμερα. Κοζιμίδης. Κάνει την προσπίση, κάνει το drive, γυρνάει. Βλέπει το goal. Δεν τα καταφέρνει ούτε Καραγιανιώτης του σουτ, επιθετικό rebound και κόψιμο! Κόψιμο από το Σπυρίδη, με τους συμπαίκτες του να το πανηγυρίζουν έξαλλα. Πάνω στο Χατζη Βακαλέλη. Ο
ο οποίος κατεβάζει κιόλας για την ομάδα του. Ζεζινίδης πήρε το τρίποντο, δεν είδε ότι ο Γιαμούκης ήταν ολομόναχος, είχε τρία στρέμματα χώρο ο Γιαμούκης. Πόδι τώρα από τον Βεζίρογλου. 25-24 το σκορ, έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ χαμηλό σκορ, ωστόσο είναι και πάρα πολύ κοντά το σκορ. Δεν δίνει περιθώριο σε κάποια ομάδα να κάνει λάθος. Από τους παίκτες τον Ορλάντο Τράτζικ, ωστόσο δεν απέδωσαν καρπούς, έγινε η λάθος πάσα μετά από τις πάρα πολλές σωστές. Τι να κάνει το ακροβωτικό Χαλέλκης. Στην γωνία για τον Κόλλου τον λέει άπεστοχο, με το οποίο λέει αποβάζει την ομάδα του στο συν 3. Καφές πάνω στο Βεζίρογλου, μέχρι μέσα τον φτάνει το Βεζίρογλου και έχουμε time out το οποίο καλούν οι Orlando Tragic. 27-26 με 1.56 να απομένουν μέχρι την λήξη της τρίτης περίοδου. Εδώ πέρα βλέπουμε και τον πίνακα του σκορ, άμα κάνει το focus τον. Εδώ πέρα ένας αγώνας ο οποίος είχε κάποιες ορισμένες εντάσεις. Το σκορ κοντά, τα φαουλ όχι σε ιδιαίτερο βαθμό, δεν έχει κάποιος παίκτης κάποιο ιδιαίτερο θέμα με τα φαουλ. Και επιστρέφουμε μετά το time out. Επιστροφή μετά το time out. Θέλει στο κλαίος στο Βοζινίδη. Βάλει στο κλαίος. Σπυρίδης βλέπει το Βοζινίδης στο low post, πάρα την μπασκέτα ο Βοζινίδης. Φωνάζει για το foul. Το τρίποντο airball. Zero glue, το drive, έφτυγε το καλάθι. Και φαίνεται να το ξεχάσαν οι παίχτες του Ορλάντο, Χατζη Μακαλέλη. Κλέος τώρα στο Βοζινίδη. Πάρε το σκρίνα από τον Κόιου, ο Μιστοκλέος, ο Σπυρίδης, ο Λοφάνα. Δεν το μαρκάρει. Βλέπει πάρα πολύ ωραία ο Σπυρίδης στον Κόιου. Κάτω από την μπασκέτα, ένα πολύ εύκολο καλάθι ομολογουμένος. Καραγιαννιώτης. Για δύο τους μαζεύουμε τους Ζινίδης. Τελευταία επίθεση, 12-10 δευτερόλεπτα μάλλον για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το τρίποντο, το κόλλιο άσπρο, 4-3. Το σούτ από το κέντρο δεν μπορεί να συνδεθεί με το καλάθι. Επιστρέφουμε για την τέταρτη και τελευταία σε ένα λεπτό από τώρα.
τέταρτη και τελευταία περίοδος λοιπόν εδώ στο γήπεδο της 10. 31-28 το σκορ. Βλέπουμε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ανταγωνισμό, έχει ενδιαφέρον. Όλα κρίνονται εδώ όμως. Βοζινίδης τώρα. Ζήρο γλου με το Βοζινίδη, πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Δεν μπορεί να βάλει όμως το λέει από Βοζινίδης. Αλλιώς θα ήταν ίσως και το highlight του αγώνα. Καραγιαννιώτης, θα κάνει το spin, θα σηκωθεί. Φαουλ πάνω στον Καραγιαννιώτη από τον Κόιου. Πρώτη βολή μέσα από εύκολη από τον Καραγιαννιώτη. Δεύτερη, 2-2 λοιπόν. Κατάφερε να πάρει το μέγιστο ο Καραγιαννιώτης από αυτό που του δόθηκε. Στο Κλέους. Δύο πάνω του καθώς ο Χούπερς να μείνονται στη ζώνη. Βεζίροβλου στο Γκόιου, στο Βοζινίδη, Βοζινίδη για 3. Λόρι πάνω το καφέ. Αλλά μόνο το σταματάκι τώρα βγήκε ο Βοζινίδης πάνω του. Και φάουλ. Τρίτο φάουλ του Βοζινίδη. Θα γίνει φάουλ στον Βεζίροβλου. Βλέψουμε τώρα από τον Χριστοκλέους πάνω στην επαναφορά. Μακρινή παλιά για το σταματάκι. Μπάλα στο καφέ. Γκολ φάουλ από το καφέ. Άλλη μια εξαιρετική φάση για την ομάδα των Φούπερς. Για να δούμε τώρα αν ο καφέ θα μπορέσει να βάλει τη βολή. Μέσα βάζει την ομάδα του στο συν 2 ο καφέ. Zero Blue. Βλέπει το high post τον Κόιου. Ακόμα και ψηλά του Χριστοκλέους. Κόιου από την βολή. Μέσα το shoot. Από την προσωπική. 33 όλα. Μπάλα βγαίνει. Η κατοχή να είναι για τους Hoopers. Διαγρίδης, σηκώθηκε, μάζεψε το σκουπίδι του ίδιου. Θεοδουλίδης, airball. Στην προσπάθειά του για 3. Το οποίο το πραγματοποιεί ο Γιαγρίδης. Πλέον μέσα απόσταση μαζεύει ο καφές.
Σταματάκης. Βλέπει το Σταματάκη, Σταματάκης για τρεις. Πάνω στο ταμπλό. Σε φάουλ, δεν πήρε κάτι. Για χρήδι, σηκώντα πάνω. Από την προηγούμενη φάση, ο Βοζινίδης έμεινε στην ρακέτα των Hoopers. Ξεχάστηκε λίγο το λεγόμενο cherry picking που έκανε παλαιότερα ο Λαμέλο Μπολ. Εδώ από τον Καραγεννιώτη τώρα. Κοζινίδης, θα κάνει το σπιν, θα πάρει το φάουλ, δύο βολές. Έχει η πρώτη λοιπόν, 36 όλα, 6-27 από μένα. Άστοχη η δεύτερη μετά από αποδοκιμασίες των πλάνων των αντιπάλων. Πήρα το rebound, ωστόσο κόπηκε ο Σμιθ. Ωπα! Κόψιμο του Αδέμι με το chase down πάνω στο Θεοδουλίδη. Κόψιμο πεντακάθαρο το οποίο μπαίνει στη λίστα με τα highlights του αγώνα σίγουρα. Και ωστόσο στην πορεία της μπάλας μπήκε ο Βεζίρογλου. Άστο τώρα από τον Καραγεννιά του Τρίποντο. Που πραγματοποιεί ο καφές πάνω στον Ζήρογλου.
36 όλα. Follow από τον Βοζινίδη, το rebound από τον Βοζινίδη. Ο Βοζινίδης ζητάει το πιτ. Βλέπει το Σπυρίδη. Σπυρίδη σηκώνεται, goal foul από τον Σπυρίδη. Σε ένα κρίσιμο σημείο του match. Ο Σπυρίδης δηλώνει παρόν. Βάζει το καλάθι. Με όποια δυσκολία είχε αυτό. Τέταρτο φάουλ για τον Καφέ κιόλας. Καφές ο οποίος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός από εδώ και στο εξής. Όχι τίποτα, είναι ένας χρήσιμος παίκτης για την ομάδα του. Και αν τον στερηθούν οι Κούπερς σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή του αγώνα, μόνο πλεονέκτημα δεν μπορεί να θεωρηθεί. Από τον Καραγιαννιώτη. Παουλ που το κάνει ο Βεζίροβλου αυτή τη φορά. Δυνατό, θέλω το δικιά, ε. Βλέπει μπάλα ο Καφές. Για άλλη μια προσπάθεια εφηδιασμού με το σταματάκι. Ωστόσο έχουν πολύ καλή επιστροφή στο αμυντικό transition οι Orlando Tragic. Κλέβουν την μπάλα και βγαίνει ο Βεζίροβλου μόνος του, offside. Ωστόσο σε αυτό το άθλημα δεν έχουμε offside, άρα καταλάβετε. Προφανώς και μετράει. Σταματάκι. Το σκορ 3-24 απομένουν. Βεζίροβλου. Βεζίροβλου ψάχνει το Γιαμούκη. Γιαμούκης κάνει την προσποίηση. Βλέπει το Σπυρίδη. Σπυρίδης ο οποίος κερδίζει το φάουλ από το Θεοδουλίδη. Και μαζί με το φάουλ κερδίζει ένα ταξίδι στη γραμμή της φιλανθρωπίας με διάρκεια 2 βολών. Πριν δούμε όμως τι θα κάνει ο Σπυρίδης βολές που κέρδισε, έχουμε ένα time out. Ένα κρίσιμο time out στο οποίο οι δύο ομάδες θα μπορούν να συνεδριάσουν. Να δουν τι στρατηγική θα ακολουθήσουν στο υπόλοιπο του αγώνα. Στα 3 και 17 που απομένουν. Ένα πόντο μπροστά είναι η Ορλάντο, ωστόσο το περιθώριο είναι λεπτό. Μπορούν να συμβούν τα πάντα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν για να δούμε τελικά τι έχει να δηλώσει ο Σπυρίδης με αυτές τις δύο βολές. Τι αποτέλεσμα θα έχουν και κατά πόσο θα κρίνουν την εξέλιξη του μάτς. Η πρώτη είναι άστοχη. Ίδια δίκη, η δεύτερη rebound ο Καφές. Στα σκουπίδια λοιπόν και οι δύο βολές του Σπυρίδη. Σταματάκης στον Καφέ. Καραγιαννιώτης κοιτάει τις επιλογές του. Βλέπει τον Καφέ. Στην κορυφή του πόντου. Θα πάρει το screen, θα σουτάρει το τρίποντο. Κακή προσπάθεια του Καραγιαννιώτη. Βεζίροβλου τώρα το σκέφτεται, το ρίχνει. Σύντρο η μπάλα μαζί ο Καφές. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν αυτήν την φορά τον εφηδιασμό με το σταματάκι. Τη μακρινή παλιά. Μούκι. Το turnover τώρα από τους Orlando Tragic. Καραγιαννιώτης θα πάρει το screen, θα κάνει το drive, θα χωθεί.
καφές, για τρεις. Άσπρο. Έχουν κάνει πολλές κακές επιλογές και οι δύο ομάδες ομολογουμένως στο τελευταίο 1,5 λεπτό μετά από το time out. Άλλη μία. Όχι τόσο κακή δεδομένο ότι ο Νταμίτς ήταν ελεύθερος. Είναι άλλο χρυστός. Κακή πάσα. Όντως να βγάλουμε τον συνδυασμό οι Coopers. Ένα έστωχο τώρα καλάθι του Καραγιαννιώτη, το οποίο βάζει μπροστά την ομάδα του 41-42. Μένει και 38 να απομένει. Time out τώρα στον αγώνα, το οποίο καλούν οι Orlando Tragic. Για να δούμε τι έχουν να πούνε οι δύο ομάδες στο γήπεδο. Προφανώς επιστρέφουμε μετά το time out. Επιστροφή των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για το τελευταίο 1 λεπτό και 38 δευτερόλεπτα που έχουμε στο σημερινό αγώνα του Μπασκετάκη. Επαναφορά για τους Orlando Tragic. Σπυρίδη, Σπυρίδη σηκώνεται, τα μπλοκ και μέσα από το Σπυρίδη, ο οποίος ομολογουμένως έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση σήμερα, ανεξαίρετος αποτελέσματος. Άστοχο από τον Καραγιαννιώτη, ο οποίος Καραγιαννιώτης παλεύει με τον Βασίλοπουλο. Για μούτσις τώρα. Μπήκε έξω για Γιαγρέδης, μπήκε μέσα από Αποστόλου για τους Κούπερς στο κρίσιμο, βασικά στο τελευταίο και μάλλον κρίσιμότερο λεπτό όλου του αγώνα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος λοιπόν, πάντως νομίζω ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν φύγει σε κάποια τρελή διαφορά, δηλαδή 5 πόντι να ήταν η μεγαλύτερη διαφορά που ήταν κάποια ομάδα στο σαν και δεν θα διαφορά που τώρα. Επιθετικό rebound από τον Βοζινίδη στην δεύτερη. Πάνω φορά θα γίνει από φλάγια λοιπόν. Καραγιαννιώτης με το Eurostep καλάθι και φάουλ από τον Καραγιαννιώτη. Τρομερός Καραγιαννιώτης, τώρα το χρειάζεται η ομάδα του, τώρα θα παίξει μπάσκετ, όχι ότι δεν έπαιζε στο υπόλοιπο. Ωστόσο, όταν η ώρα είναι η κρίσιμη και η μπάλα καίει, ο Καραγιαννιώτης δεν έχει την παρουσία του εμφαντικά. Για να δούμε αν θα μπορέσει να βάλει και την έξτρα βολή, να μεγιστοποιήσει προσπάθεια, ωστόσο δεν το κατάφερε. 43-44 λοιπόν το σκορ. Το Zero Blue για 3, η μπάλα στο σίδερο, επιθετικό rebound από τον Γιαμούρ και Σπυρίδης τώρα. Και το κλέψιμο. Το κλέψιμο από τον Καραγιαννιώτη. Και το επιτηρευμένο φάουλ. Με μισθοκλέους πάνω στον. Δεν είδα, δεν ήταν ο Σπυρίδης, είμαι Βεζίρο μου. Yeah.
που θα τις εκτελέσει ο Αποστόλου. Άστοχη η πρώτη. Πράγμα το οποίο δίνει ελπίδες στους παίκτες των Orlando Tragic για να κάνουν το comeback. Στις 2 λοιπόν για τον Αποστόλου. 8 δεύτερα. Η μπάλα είναι στα χέρια του Βεζίρογλου. Ο Βεζίρογλου χάνει την μπάλα. Χάνει την μπάλα στο drive ο Βεζίρογλου. Δεν ήταν εκεί όταν το χρειάστηκε η ομάδα του. Και έχουμε time out για τα τελευταία 3,4. Για να έχουμε κάποια αλλαγή στο αποτέλεσμα, η Orlando Tragic πρέπει να δράσουν άμεσα. Στα φάση η κατοχή είναι στα χέρια των αντιπάλων τους. Προφανώς και κατά δεύτερο. Απομένουν μόνο 3,4 για την λήξη του αγώνα. Επιστρέφουμε λοιπόν για να δούμε την εξέλιξη του αγώνα σε λίγο. Από το κέντρο λοιπόν η επαναφορά. Πράγματι χρειάζονται ένα θαύμα τώρα η Orlando Tragic για να έχουμε κάποια διαφορετική εξέλιξη από αυτή που ισχύει ήδη. Πιστεύω θα προχωρήσουν σε φάουλ άμεσα. Το θέμα είναι αν προλαβαίνουν να κάνουν το φάουλ χωρίς να χάσουν πολύτιμο χρόνο. Το φάουλ πάνω στο Θεοδουλίδη μετά από 7 κλάσματα. Θεοδουλίδης ο οποίος πρέπει να βάλει τις κρίσιμες βολές. Η πρώτη, άστοχη η πρώτη βολή. Η δεύτερη, για να δούμε τι τύχη θα έχει η δεύτερη. Μέσα η δεύτερη και time out. Που καλούν οι Orlando Tragic. Πιθανόλογο ότι η επαναφορά θα γίνει από το κέντρο και θα κοιτάξουν είτε κάποιο τρίποντο είτε να βάλουν την μπάλα χαμηλά. Το θέμα είναι αν προλαβαίνουν. Σε μόλις 2,7 να κάνουν κάτι, χρειάζονται ένα σουτ άμεσα. Είτε για να στείλουν το μάτς στη διαδικασία της παράτασης, είτε για να το κερδίσουν κιόλας, δεν το αποκλείουμε. Τελευταία επίπτωση είναι στα χέρια τους. Πάρα στο Βεζίρογλου, Βεζίρογλου για τρεις, φάουλ! Απίστευτα πράγματα βλέπουμε στο γήπεδο της 10. Με το Βεζίρογλου να κερδίζει φάουλ στο τρίποντο και δικαίωμα για τρεις βολές. Βλέπουμε επίσης την αποβολή του καφέ. Βεζίρογλου ο οποίος αν κάνει το απόλυτο 3-3 βάζει την ομάδα του μπροστά. Για να δούμε την πρώτη των τριών κρίσιμων βολών. Όλα μέσα. Να κάνει ο Βεζίρογλου το κάτι έξτρα, το κάτι παραπάνω, να βάλει την ομάδα του μπροστά και να δώσει αυτή τη νίκη στα τελευταία 2,7 που είχαν, τώρα έχει απομείνει 1,3. Το 3-3 το κάνει! Τα κατάφερε ο Βεζίρογλου! Πώς
ένα πόντο μπροστά η Orlando Tragic. Είναι έτοιμοι να πάρουν τη νίκη μέσα από τα χέρια των Coopers. Μπεζίρογλου, ο οποίος δείχνει εκστασιασμένος με τους Coopers να οργανώνονται κατά τη διάρκεια του time out, ενώ οι αντίπαλοι τους ούτε καν που το συζητάνε, απλά κάθονται μέσα στο γήπεδο. Αλλά τι να συζητήσει μετά από τρεις τέτοιες βολές, θα μου πει. Βεζίρογλου δείχνει τι παίκτης είναι, δείχνει πόσο κλατς είναι. Ανατροπή στα τελευταία 2,7 δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας. Με τρεις φανταστικές καταπληκτικές βολές του Βεζίρογλου. Ένα καθοριστικό φάουλ που έκανε ο Καφές. Πολλά συναισθήματα, πολλές εντάσεις στο σημερινό αγώνα. 46-45 λοιπόν, Orlando Tragic Coopers. Από το γήπεδο της 10, να έχετε ένα καλό βράδυ.